Στη Ξάνθη ολοκληρώθηκε η περιοδία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλατζή στη Θράκη. Το πρωί της Πέμπτης επισκέφθηκε για πρώτη φορά το νέο τοποτηρητή της Μουφτίας Ξάνθης Μπιλάλ Καραχαλίλ, ο οποίος μόλις ανέλαβε καθήκοντα και σε μια λιτή δήλωση ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη και εξέφρασε την ελπίδα με τη βοήθεια του Αλλάχ να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στις αλλαγές των μουφτίδων και τις αντικαταστάσεις από τοποτηρητές, καθώς και στα ζητήματα εξυγχρονισμού των μουφτίων, εκφράζοντας τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που θα γίνει προς όφελος των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών που κατοικούν στη Θράκη, διότι η ύπαρξη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης είναι ένας πλούτος για τη χώρα μας και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ταυτότητά της. Το ζήτημα που κυριάρχησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν η καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της Σαρία και η ανησυχία που έχει εκφραστεί από κυβερνητικούς βουλευτές και νομικούς για το γεγονός, με το Γενικό Γραμματέα να αποδίδει την καθυστέρηση των 7 μηνών για την υπογραφή του αναγκαίου προεδρικού διατάγματος και αρκετών ακόμη που θα ακολουθήσουν σε συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναγκαία συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν λοιπόν ένα τυποποιημένο προεδρικό χρειάζεται περίπου 6 μήνες, το να μας εγκαλεί κάποιος, διότι το Υπουργείο Παιδείας μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, άρα έχουμε και συνεργασία Υπουργείων, παρουσίασε ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος μετά από 7 μήνες, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι είναι άδικος. Βέβαια, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει το στοιχείο που σας ανέφερα για τον μέσο χρόνο. Άρα, ταυτοχρόνως δεν είναι άδικος επειδή γνωρίζει την αδικία, είναι ασκεί μια άδικη κατά τη γνώμη μου κριτική, γιατί δεν έχει τη συνολική εικόνα του θέματος. Ταυτοχρόνως όμως, συγχρόνως μάλλον, είναι θετικό ότι ασκείται αυτή η κριτική, γιατί δείχνει ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη. Άλλωστε, η ρύθμιση για τη Σαρία ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα, θυμίζω, πλην της Χρυσής Αυγής. Είναι λοιπόν θετικό στοιχείο για το ελληνικό κοινοβούλιο που ψήφισε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που δηλώνουν την ανάγκη και διαμαρτύρονται για αυτήν την ανάγκη να ολοκληρώσουμε αυτή την πολιτική όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο Γενικός Γραμματέας περιέγραψε με λεπτομέρειες τα επόμενα στάδια που ακολουθούν στη διαδικασία μέχρι να φτάσει προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που υπολογίζει περίπου σε 4 μήνες. Όταν λοιπόν είπα ότι θα χρειαστούν πολλοί μήνες ακόμα, εννοούσα αυτή την συνήθη διαδικασία και όχι κάτι φοβερό και τρομερό ή κάτι που να οδηγεί σε μια έμεση απόσυρση από αυτό που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής στο εξής. Όταν η Ελληνική Βουλή ψηφίζει με τέτοια πλειοψηφία ένα νόμο, δεν είναι απλώς καθήκον, αλλά πρώτη στο καθήκον να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό κάνουμε. Πάντως, ερωτηθείς για το λόγο που ο νόμος για την προσφυγή των μουσουλμάνων στην τακτική δικαιοσύνη δεν εφαρμόζεται, ενώ το προεδρικό διάταγμα θα ρυθμίζει μόνο ζητήματα των μουφτιών, απάντησε πως δεν θεωρεί σκόπιμο να αποδεσμευτεί με μια ρύθμιση ή τροπολογία η εφαρμογή του νόμου στο βασικό του σκέλος, καθώς δεν κρίνει σκόπιμο να επανέλθει στη Βουλή το θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να υπάρξει καμία νομοθετική ρύθμιση, γιατί παρουσιάσαμε σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Άρα έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Εάν πάμε ξανά στην Ελληνική Βουλή να ξανασυζητήσουμε νέες προθεσμίες ενώ έχουν παρουσιάσει και σχέδιο προεδρικού διατάγματος, νομίζω ότι θα δώσουμε ένα πολύ λανθασμένο μήνυμα ότι αποφεύγουμε να υλοποιήσουμε ή δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτό ακριβώς που ψήφισε η Βουλή. Νομίζω ότι και μπορούμε και οφείλουμε και θα το πράξουμε. Άρα αυτή τη στιγμή μια διάταξη που θα δίνει περισσότερο χρόνο πλέον δεν έχει και αντικείμενο. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κατά τα άλλα, απέφυγε να ρίξει λάδι στη φωτιά σχετικά με τις δηλώσεις βουλευτών ή άλλων παραγόντων, μειονοτικών και πλειονοτικών, που έχουν σχολιάσει το ζήτημα με τον νόμο ή την καθυστέρηση, ρίχνοντας τους τόνους στις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Η έκφραση απόψεων από τους βουλευτές, βεβαίως και είναι αναγκαία, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι βουλευτής δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει. Αντίθετα, έχει δικαίωμα και υποχρέωση να μιλήσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τις ιδέες που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο. Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων να υλοποιήσουμε ακριβώς αυτό που ψήφισε η Βουλή.